One Night Stand, άβολο σκηνικό, περίεργο πέσιμο. Τι γίνεται στη νυχτερινή ζωή της Πάτρας? Ελάτε να μάθουμε. Θέλω να μου πεις το πιο άβολο σκηνικό που σου έχει συμβεί σε κλαμπ. Να μου ρίξει φωτό πάνω μου την ώρα που ήρθε να μου την πέσει, αλλά να το κάνει για να μου την πέσει. Κατάλαβες. Επίτηδες. Το φόρεμα τι έπαθε? Το φόρεμα έγινε, αλλά ήταν και αποκαλυπτικό. Ήταν το κίνητρο. Μου λέει, τι δεν σ' αρέσει, ας πούμε. Το έπαιξε ύπουλα. Ύπουλος χωρίς τρόπους. Απρεπής. Ύπουλος. Μου κατέστρεψε και το φόρεμα. Είμαστε μια παρέα. Μου κάνει, θα πας να μιλήσεις αυτής εκεί. Και παίρνω και έναν άλλο φίλο μου, ξέρω, και λέμε πάμε. Πάμε σε μια παρέα. Λέμε στις κοπέλες ότι είμαστε εκεί, αν θέλετε να φέρετε τα ποτά σας και να κάτσετε μαζί μας. Μετά γυρνάμε στο τραπέζι και το κάνουμε, οκ, okay, θα έρθουν οι γκόμενες. Ήρθανε, αλλά ο Κώστας, ο φίλος μου, μου κάνει, ρε, δεν σας είπα σε αυτές να πάτε, σας είπα στις πίσω. Τουλάχιστον έφερε κοπέλες. Ναι, έφερα. Να μου την πέσουν και ταυτόχρονα πάνε να με φιλήσουν κιόλας. Και πώς πήγε αυτό? Πάρα πολύ απλά, το πήρα το κεφαλάκι του και στον πλευρά. Δεν έδωσα καθόλου ok να γίνει κάτι τέτοιο, μόνος του. Κακό. Πράσινο φως το πουθενά, μόνοι τους. Λοιπόν, εγώ έχω μοιοπία και δεν φοράω γυαλιά. Μια φορά ήταν ένας ο οποίος νόμιζε ότι τον κοιτούσα. Ήρθε. Με άρπαξε και προσπαθούσα να του εξηγήσω ότι δεν βλέπω. Και αυτός μου λέει ότι με βλέπεις όλη την ώρα γιατί. Και οριακά παίξουμε ξύλο. Πολύ θεωρώ, το έχουμε πάθει μια φορά στη ζωή μας, να μας κοιτάει κάποια, αλλά τελικά είχε μοιοπία ή ήταν τυφλή. Έχω δει το αφεντικό πρώην μου, ο οποίος μου περνάει γύρω στα 15 χρόνια. Ήμουν με τις κολλητές μου και απλά με κοίταζε, ξέρεις, έντονα και τύπου για κάρφωμα. Ένιωσα άβολα. Είχα πιει πάρα πολύ και όπως χόρευα και πήγα να κάνω μια κίνηση προς τα κάτω, έπεσα κάτω και ήμουν κάτω και με είδανε όλοι, σύν ότι με είδε και το τότε κράς μου. Δεν ήθελα να σηκωθώ, είχα κάτσει κάτω και δεν κουνιόμουν να κάνω. Αυτό το είχα πάθει κι εγώ όταν πήγαινα δημοτικό. Έκανα τσουλήθρα 20 σκάλες. Στο διάλειμμα μπροστά σε όλο το σχολείο. Όχι, εντάξει, αυτό δεν το έχω πάθει. Πάλι καλά. Ψηλό είμαστε κοντά. Ήταν περίπου 5 ώρα το πρωί, δύο αγόρια δίπλα μας. Εγώ με μια φίλη μου δίπλα τους. Πάει ο φίλος στην τουαλέτα και μου λέει την επική ατάκα, θα μου κάνεις παρέα μέχρι να γυρίσει ο φίλος μου την τουαλέτα? Όχι, του λέω. Εσύ έχεις? Α, εγώ έχω. Στην έχει πέσει κοπέλα? Μου την έχουν πέσει στη ζωή μου δύο κοπέλες σε κλαμπ. Ωραία, ποιο ήταν το χειρότερο πέσιμο? Κοίτα, επειδή ήταν σπάνια, ήταν και τα δύο καλά. Το ένα ήταν μια Σουηδέζα που με κέρασε σφινάκια και ό,τι έπινα. Δεν είναι άβολο. Αυτό δεν είναι άβολο. Ένιωσα άβολο επειδή δεν είχε ξανατύχει, κατάλαβες. Α, εντάξει. Και το άλλο ποιο ήτανε? Ήρθε και μου είπε, είσαι πανέμορφος. Α, εντάξει, καλή. Θέλω να μου πεις ένα περίεργο πέσιμο που σου έχουν κάνει, που έχεις κάνει σε κλαμπ. Να έρθει μια κοπέλα και να μου δείξει μη με το κινητό της. Και καλά για να πιάσουμε κουβέντα. Ήταν πολύ cringe. Δηλαδή έκανα έτσι, ξέρω εγώ. Στην Πάρο, στο Κάνθους, ήταν ένας τυπάς ο οποίος είχε κολλήσει από πίσω μου και του πάτησα το πόδι με το τακούνι μου. Πόνεσε? Δεν ξέρω, δεν γύρισα πίσω για να κοιτάξω. Ήταν και δυνατά η μουσική, δεν άκουσα να ουλιάζει κτλ. Όχι, δεν άκουσα τίποτα, αλλά νομίζω θα πόνεσαι. Έρχεται ο άλλος από το πουθενά. Από τον μπαρ, τον βλέπω εγώ να κατευθύνει προς τα πάνω μου. Φάση, λέω, μάλλον πάει σε κάποια κοπέλα, άλλη δίπλα μου, και έρχεται με ένα ποτό μπροστά μου και μου λέει, ξέρω τι πίνεις. Πώς, του λέω. Άκουσα πριν τι είπες, τίποτα είναι προηγούμενο. Οκ, λέω, ωραία, αυτό είναι κυριασμένο από μένα. Διάβασε τα χέρια μου. Και από το πιάσω κουβέντα. Δεν πήγε κάπου. Είχε έρθει ένας, την ώρα που εγώ ανέβαινα να πάω τουαλέτα. Παιδιά, με είχε στριμώξει με το ζόρι μέσα στην τουαλέτα και δεν με άφηνε να φύγω. Γενικά, όταν βγαίνω με παρέα, οπότε δεν δίνω σημασία. Αλλά ξέρεις, σε κερνάνε ποτά, τέτοια. Σφινάκια αυτά. Εσύ τα δέχεις τα κεράσματα? Όχι συνέχεια. Αλλά όποτε θέλεις, όποτε σου αρέσει το εσωτερικό του ποντεριού. Ναι, μάλλον είναι αυτό. Κοίτα, δεν μου την πέφτουν εύκολα γενικά. Δηλαδή, δεν θυμάμαι τώρα. Κολώνουν, πιστεύεις, να σου την πέσουν? Δεν ξέρω τώρα. Πρέπει να σου απαντήσουν αυτοί που δεν μου μιλάνε. Σε πάρτι μου φίτησης σχολείου ήρθε ένας άκυρος και με έπιασε και με χόρευε και μου έκανε wow, πώς χορεύεις με το βούτσιο και το κάνω, έχω αγόρι, και εξαφανίστηκε. Ναι, γαρά, είσαι σωστή. Σε ευχαριστώ πάρα. Μπράβο. Σε ευχαριστώ. Σπανίζουν τέτοιες γυναίκες στις μέρες μας, να είναι σωστές. Τώρα το πιστεύεις ή απλά το? Το πιστεύω. Σε ευχαριστώ. Γιατί αν έχεις σχέση πρέπει να είσαι πιστός ή πιστή. Ναι. Ναι. Συμφωνώ. Αντί να με ρωτήσουν όνομα, με ρώτησαν ζώδιο. Και είπα και απλά έφυγαν. Ρώτησαν ζώδιο. Δεν εκτιμάς δηλαδή άντρες που ασχολούνται με ζώδια? Κοίτα, λογικά δεν τους άρεσε όμως. Δηλαδή για να έφυγε. Τι ζώδιο είσαι? Σκορπιός. Α, κατάλαβα. Δεν ξέρω, αλλά είμαι κρυός. Α, εντάξει. Μέτριο. Έχω να πω ότι ο άνθρωπος δεν καθορίζεται από το ζώδιο. Εσύ τι έχεις να πεις? Εντάξει, συμφωνώ. Ποιος πιστεύει στα ζώδια, εκτός από μένα? Και εμένα. Πιστεύεις στα ζώδια? Στο δικό μου. Εντάξει, και εγώ λέω φωτιά. Ας πούμε γι' αυτό πιστεύουμε. Γιατί μας συμφέρει να πιστεύουμε. Ναι. Μοιάζει λίγο με τη Μαρία Σάκαρη με γυαλιά. Μία μέρα ήμασταν στον Αβώνα. Είχαν έρθει και μας είχαν κεράσει ποτό. Αλλά επειδή εγώ δεν πίνω γενικά, είχα πει ότι δεν θέλω. Επέμενε και ήταν στη φάση όχι, πάρτο. Και λίγο λέω δεν πίνω. Και μετά μου λέει εντάξει, δεν ήταν για σένα. Βγήκε ο εγωισμός εκεί πέρα. Ο αντρικός εγωισμός. Ναι.
Είμαστε κατά του εγωισμού. Είμαστε κατά των αντρών. Α, σου αρέσουν οι γυναίκες. Όχι. Όταν βγαίνουμε δεν μας πλησιάζει πολύ ο κόσμος γιατί κάνουμε λίγο σαν χαζές. Έχετε τουλάχιστον επιτυχίες, ούτε σας μιλάνε, πάει καλά, ανταλλάζετε επικοινωνία. Δεν είμαστε άτομα που πηγαίνουμε στα κλαμπ για να μας την πέσουν οι άλλοι. Πηγαίνουμε στα κλαμπ για τη μουσική. Οπότε δεν μας αρέσει αυτό το είδος η προσέγγιση. Μας αρέσει να έρθει ο άλλος και να μας πει αν θέλουμε να κάνουμε ερωτήσεις για τον TikTok. Μας αρέσει η ποιότητα. Δεν μας αρέσει ο άλλος να είναι στα κλαμπ για την ξεπέτα. Δεν πάει καλά από μέρους μας αυτό. Δεν είμαστε τέτοιοι τύποι. Δεν περιμένετε τις απαντήσεις, το ξέρω. Πόσα λεφτά έχεις παταλήσει σε αλκοόλ σε μια μέρα? 20 ευρώ. 20 ευρώ. 35-40. Όχι πολλά, γιατί δεν πίνω πολύ γενικά. Γύρω στα 50. 4 μπουκάλια, ξέρω εγώ, γύρω στο 60. 70. Για σένα ή και κεράσματα και τέτοια? Όχι καλά, δεν κερνάμε. Ωραία, κακερνώ εμένα. Αλλά ναι, όχι, για μένα. Στον Αργύρο ήταν αυτό. Σου αρέσει ο Αργύρος? Ναι, παιδί. Αγαπημένο τραγούδι. Στην Αθήνα μου. Έλα. Δεν έχω τον πετσέτσι να πετάξω. Είχα πετάξει λόχα, να πούμε, τύπου 100 ευρώ, 120. Δεν πίνω. Δεν έχω σπαταλήσει σε αλκοόλ. Δεν έχω σπαταλήσει πολλά λεφτά για αλκοόλ σε μια μέρα, γιατί έμπαιρα με το κόμμα από το πανεπιστήμιο. 250 ευρώ. Σε τι? Σε κεράσματα. Ήμουν χαρούμενη. Και είχα γενέθλια. Χρόνια πολλά, χαίρομαι που επικρατούσε χαρά. Τι ζώδιο είσαι? Ζυγός και έχω γενέθλια αύριο. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Θα με κεράσει με κανένα σφινάκι? Ναι, αν θες να έρθει εκεί που θα πάμε μετά. Α, δεν έχω σπαταλήσει πάρα πολλά, με κερνάνε. Εντάξει. Έχω φίλους, να είναι καλά. Βγαίνω έξω στα μαγαζιά, δουλεύουν αυτοί, οπότε ξέρεις, γίνεται ένας συγκερασμός, θα λέγαμε. Και να πιω, δεν θα γίνω ποτέ χάλια εντωμεταξύ. Καλά κάνεις, το αλκοόλ δεν κάνει καλό. Να το πούμε αυτό και στο YouTube channel, ότι αν οδηγείτε, μην πίνετε, να στείλουμε και ένα μήνυμα. Και αν πίνετε, μην πίνετε πολύ, μην γίνετε χάλια, γιατί δεν έχει και νόημα μετά. Δηλαδή, ούτε αυτός που σου αρέσει θα του αρέσει. Και μπορεί και να σ' αρέσει και κάποιος που δεν είναι και όμορφος. Γιατί εγώ το παθαίνω αυτό. Μπορεί να πιω και να βλέπω παρεστήσεις. Συμβαίνει τακτικά αυτό? Πολύ συχνά. Και την επόμενη μέρα να τον δω και να πω Παναγία μου, τι ήταν αυτό. Θέλω να μου πεις αν έχεις κάνει one night stand. Φυσικά. Εντάξει. Και ποιος δεν έχει κάνει? Πόσες φορές πάνω από μία? Όχι. Να σου πω την αλήθεια, μία φορά, νομίζω μία φορά. Μία φορά. Έτσι για την εμπειρία να δεις πώς είναι. Ναι. Όχι. 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 Όχι και δεν το ψήνω. Κι εγώ τις ίδιες άποψη. Γιατί? Γιατί είμαστε λίγο πιο συναισθηματικές, να το πω. Μία φορά στη ζωή μου. Είχα πιει λίγο παραπάνω για να το θυμάμαι ακριβώς τι έγινε. Αλλά δεν ήταν κακό. Αλλά ήταν οκ. Okay. Δεν θα το ξανάκανα. Εγώ όχι. Όχι. Το σκεφτόσουν. Το σκεφτόμουν. Προσπαθούσα να δω τι είναι. Ναι, έχω κάνει μια φορά. Πώς πήγε, καλά? Πέγινε ένα βράδυ, μετά ξαναβγήκαμε και με την παρέα της και τελείωσε εκεί. Όμως η κοπέλα είχε αγόρι. Αλλά δεν το ήξερα. Τα έμαθα πιο μετά. Είναι η υποτιθέμενη Τάνα. Όχι. Δεν μου βγαίνει γενικά. Δεν θέλω. Είμαι πολύ. Πώς το λένε. Πολύ σωστή. Όχι, είμαι πάρα πολύ. Νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ. Πολύ λογική. Φλόρος. Ναι, δεν ξέρω. Είσαι πολύ φλόρος. Κοίτα, ένας φλόρος θα ντυνόταν έτσι, Κυριλέ. Α, ναι. Ό,τι είμαι Κυριλέ, είμαι Κυριλέ, είναι αλήθεια. Πού πας? Ήμουνα βόλτα με τις φίλες μου και τώρα πάω σπίτι. Έτσι πας για βόλτα? Ναι. Εδώ στην Πάτρα. Είχα πάει θέατρο. Είσαι από Θεσσαλονίκη? Όχι, από εδώ είμαι. Θέλω να δώσεις στο κοινό ένα μήνυμα. Κορίτσια, στα κλαμπ πάμε, περνάμε καλά και να προσέχετε τους ανώμαλους. Να ακολουθείτε το ένστικτό σας. Να προσέχετε πολύ, μην σας βάλουν τίποτα στα ποτά, γιατί ο κόσμος δεν πάει καλά, έχει ξεφύγει. Και να κάνετε ό,τι θέλετε. Γενικά το one night stand δεν είναι κακό, αν όντως νιώθεις ότι θέλεις. Παιδιά, να προσέχετε πολύ τι πίνετε και να το μυρίζετε πρώτα, γιατί άμα είναι πειραγμένο, μυρίζει πολύ άσχημα. Ωραία. Τέλεια. Πιείτε πάντα σωστά και μην είσαστε άνθρωποι που πίνετε πάρα πολύ και γίνεστε χάλια. Δεν είναι ωραίο, δεν αξίζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Την έχω φιλοξενήσει και στην εκπομπή μου. Τώρα με φιλοξένεις αυτό στο κανάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία σου και μία μου. Έτσι. Όπα. Καλώδιο. Λοιπόν, φιλιά πολλά, παιδιά. Subscribe, like, κουδουνάκι. Καλό βράδυ.